Ποδαρικό με το αριστερό πραγματοποίησε στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας γυναικών ο ΠΑΣ Λέσβου, καθώς ιτήθηκε στο εξαναβουλής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής από τον Φωστήρα και Σαργανής με σκορ 1-0. Με σημαντική αλλαγή στο ρόστερ, με νέα καουλίτσια και ο ΠΑΣ προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστικό στον αντίπαλό του σε μια αναμέτρηση ισοδύναμων ομάδων. Το μοναδικό γκολ, το οποίο έκλεινε την αναμέτρηση, πέτυχε στο 21ο λεπτό η Λεξία Ρεβίθη, μετά από ωραία συνεργασία, φέρνοντας αναταραχή και άγχος στους γηπεδούχους, οι οποίοι στη συνέχεια προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ούτε όμως και η εστία της Χριστίνας Καλουτζή, εκτός από τον γκολ στο 20 λεπτό, κινδύνεψε πολύ. Ο ΠΑΣ Λέσβου θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Κυριακή τον Φίνικα Καλυθέας στην Αθήνα σε ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω την ομάδα της Λέσβου για την άψογη συνεργασία, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα, την αντίπαλη και φυσικά στη δική μας. Θεωρώ ότι είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για το Φωστήρα αυτό, σε μια δύσκολη, πιστεύω, όπως θα αποδειχθεί, έδρα για το υπόλοιπο κομμάτι του πρωταθλήματος. Στέκομαι μόνο στα θετικά, ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε το γεγονός ότι προηγηθήκαμε στο σκορ. Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι. Η ομάδα μας έχει ανανεωθεί στο σύνολό της κατά 90% περίπου, αποτελείται από νεαρές παίκτριες. Εντάξει, ήταν το πρώτο μας παιχνίδι. Θα δεθούμε, πιστεύω, περισσότερο. Και στο επόμενο θα τα πάμε καλύτερα. Συγχαρητήρια και τις δύο ομάδες. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είναι πρώτο παιχνίδι μας και προχωράμε δυνατά.